Λίγο πριν τη μία το μεσημέρι αναρτήθηκαν στα λύκια του Βόλου οι πίνακες με τις βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων. Η αγωνία των 2.000 περίπου αποφύτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και των οικογενειών τους έλαβε τέλος σήμερα. Με χαμόγελα ικανοποίησης για την επιτυχία τους υποδέχθηκαν οι περισσότεροι υποψήφοι την ανακοίνωση των βαθμολογιών. Είμαι πολύ ικανοποιημένη, ήταν και εύκολα σχετικά τα θέματα στην κατεύθυνσή μας, οπότε μια χαρά. Τώρα πάμε στο 18-110. Μπαίνεις, πιστεύεις, στη σχολή που είχες βάλει στο καλό στόχο. Καλώς των πραγμάτων, ναι. Περιμένουμε και τα ειδικά μαθήματα μέχρι τέλος εβδομάδας. Ελπίζουμε να έχουν βγει και που, αυτά. Για πού λες εσύ? Αγγλική φιλολογία. Συγκέντρωσα 18.513 μόρια, θεωρητική κατεύθυνση. Ναι. Ποιος είναι ο πρώτος στόχος της πρώτης σχολής? Νομική Θεσσαλονίκης. Με τα περσινά δεδομένα, με τις περσινές βάσεις, περνάς αυτή τη σχολή? Ναι, είμαι. Και από ό,τι λένε φέτος θα πέσουν κι άλλο, οπότε μάλλον είσαι μέσα. Οπότε λογικά είναι επιτυχία. Πώς αισθάνεσαι? Αισθάνομαι ευτυχισμένη αυτή τη στιγμή. Ικανοποίηση, έτσι. Ναι, ικανοποίηση, δικαίωση για τους σκόπους μας όλη τη χρονιά. Δεν έχω δει ακόμα δύο μαθήματα. Από τα μέχρι τώρα όμως. Καλά. Λίγο χαμογελάς. Βέβαια ήθελα λίγο παραπάνω στα αρχαία. Ναι. Αλλά έτσι και η σχολή που θέλω να δηλώσω είναι αρκετά χαμηλή, γιατί θέλω να μείνω Βόλο. Ο Θανάσης Παπαδημητρίου, που αποφύτησε από το 6ο ενιαίο Λύκειο Βόλου, συγκέντρωσε μία από τις υψηλότερες βαθμολογίες στη Θεσσαλία. 19.600 μόρια και η είσοδός του στην αρχιτεκτονική πρέπει να θεωρείται δεδομένη. Στο κάθε μάθημα, δηλαδή, ποιος ήταν ο μέσος όρος που έγραψες? Δεν ξέρω μέσος όρος. Κοντά στο άριστε με 19.600, έτσι δεν είναι? Ναι, τώρα εντάξει, καλά έγραψα σ' όλο να πω. Σ' άλλα καλύτερα, σ' άλλα όχι τόσο. Πώς αισθάνεσαι που πήγες τόσο καλά? Τι να πω, ξέρω. Χαρούμενο, σίγουρα. Ναι, έτσι, ικανοποίηση. Σίγουρα. Και περνά και στη σχολή που είχε βάλει σαν πρώτη σου επιλογή, αν πέσουν και τα. Ναι, αρχιτεκτονική ήθελα εξ αρχή, αλλά τώρα ό,τι και να γίνει, περνάω όπου θέλω. Ιδιαίτερη ικανοποίηση και από τον διευθυντή του 6ου Λυκείου Βόλου, που είδε πάνω από 30 μαθητές του σχολείου του να αριστεύουν στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Αυτό πιστεύω ότι είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ καλής δουλειάς που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Τιμά ιδιαίτερα τους εκπαιδευτικούς. Νομίζω δηλαδή, και αυτό είναι κάτι που έλεγα από την αρχή της χρονιάς, από τότε που διορίστηκα διευθυντής αυτό το σχολείο από πέρυσι το Σεπτέμβριο, ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί του συγκεκριμένου σχολείου είναι επαγγελματίες. Είναι επαγγελματίες εκπαιδευτικοί και κάνουν πάρα πολύ καλά τη δουλειά τους.